τον Άρη Μπου. Ήρθε εδώ, στην Ιταλική πρωτεύουσα του Βορρά, για να, με μία διαφορά 31 πόντων από τη Θεσσαλονίκη, που τον καθιστά πρώτο φαβορή για την πρόκριση στην τελική φάση του κυπέλου πρωταθλητριών. Περίπου 500 Έλληνες από τη Θεσσαλονίκη, από την Ιταλία, τους βλέπετε εδώ, και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν έρθει για να συμπαρασταθούν στην προσπάθεια των Ελλήνων παικτών. Να, οι παίκτες του Άρη με τον Ιωαννίδη. Επαναλαμβάνω, την περασμένη Πέμπτη ο Άρης κέρδισε την Tracer με 98-67, διαφορά 31 πόντων, και εφόσον νικήσει ξανά ή ιτηθεί με μικρότερη διαφορά, προκρίνεται στην τελική φάση της διοργάνωσης μαζί με 5 ομάδες, οι οποίες αναδεικνύονται επίσης σήμερα. Έτοιμοι για την έναρξη, ο Άρης με την γνωστή του πεντάδα, Φιλίππο Σούμποντιτς, Τζάκσον Γκάλης Γιαννάκης, η Tracer με Μπάρλοου, Μπάκαντου, Πρέμιερ, Νταντόνι και Μένεγκιν. Διαιτητές ο Τσεχοσλοβάκος Γιάφοντα και ο Ιουγκοσλάβος Κόρμπατς. Πρώτη επίθεση από τους Ιταλούς και πρώτο καλάθι από τον Πρέμιερ. 2-0. Ο Σούμποντιτς στον Γκάλη, τον οποίο πρεσάρει ο Νταντόνι. Και φάουλ από τον Ιταλοαμερικανό playmaker της Tracer που καταλόγησε ο Γκόρμπατς, ο Ιουγκοσλάβος διαιτητής. Ο Σούμποντιτς για τον Γιαννάκη. Γιαννάκης που πιέζεται, περνάει στον Γκάλη. Σούμποντιτς. Το πάσιμο έξω στο Φιλίππου, το σούτ από καλή θέση. Rebound εύκολο από τον Μπάρλοου. Ο Πίτερσον, ο προπονητής της Tracer, είναι φανερό ότι προσπαθεί να εκβιάσει την κατάσταση. Παίζει ένα εξοντωτικό press, rebound και καλάθι από τον Μπάρλοου. 4-0 για την Tracer, που έχει ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Τώρα βλέπουμε τον Μπάρλοου και ένα τώρα ο Γιαννάκης σε θέση playmaker. Γκάλης με αντίπαλο τον Νταντόνι. Πάντα Γκάλης. Υπηρεί το μπάσιμο και φάουλ από τον Μένεγκιν, που καταλογίζει ο Γκόρμπατς. Μέχρι στιγμής 2 φάουλ για την Ιταλική ομάδα και τα 2 πάνω στον Γκάλη. Πλάγια η μπάλα λοιπόν. Ο Σούμποντιτς στο Γιαννάκη. Αυτός έχει αντίπαλο τον Πρέμιερ. Πάντα Γιαννάκης στους για 3 πόντους. Και η μπάλα για την Ιταλική ομάδα. 18 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Νταντόνι. Με αντίπαλο τον Γκάλη. Πάντα Νταντόνι, κοντρολάρει την μπάλα. Μάκαντου. Στον Πρέμιερ που ελευθερώνεται. Rebound από τον Τζάκσον που αφήνει στον Γκάλη. Πάντα Γκάλη. Κλείνεται από τον Νταντόνι, γυρίζει έξω στο Γιαννάκη. Επίθεση εναντίον οργανωμένης άμυνας τώρα. Τζάκσον, Γκάλης. Το σούτ από καλή θέση και το πρώτο ελληνικό καλάθι. Το σκορ γίνεται 2-4 μετά από αυτό το καλάθι του Νίκου Γκάλη. Μένεγκιν. Μπάρλοου. Το σούτ τυποποίηση, κερδίζουν οι παίκτες του Άρη με τον Τζάκσον που δίνει στο Γιαννάκη. Η διείσδυση από το Γιαννάκη, η μπάλα θα αναπηδήσει στο καλάθι και τελικά είναι πλάγια για την Tracer. Νταντόνι κοντρολάρει την μπάλα με αντίπαλο τον Γκάλη. Μάκαντου για τον Μένεγκιν με στη ρακέτα, προσποίηση και 2-6 για την Tracer. Να εδώ δίνει ο Μένεγκιν, 35 χρονών. Ο μεγαλύτερος παίκτης που ανέδειξε ποτέ το Ιταλικό μπάσκετ. Γιαννάκης τώρα για τον Άρη. Σούμποντιτς. Περνάει στο Τζάκσον. Αυτός κάνει το pivot. 4-6 μείωσε ο Αμερικανός του Άρη. Να ο Τζάκσον, Willie Jackson, 2 μέτρα και 2 εκατοστά. Μπάρλοου, Νταντόνι, Πρέμιερ.
Έχουμε φάουλ από τον Γιαννάκη που καταλόγησε ο Γιάχοντα, ενώ ο Μενεγκίν διαμαρτύρεται στον Γκόρβατς για κάποιο φάουλ που δεν δόθηκε πιο πριν. Η μπάλα πλάγια για την Τρέισερ από τον Μενεγκίν στον Νταντόνι. Νταντόνι στον Μπάρλοου, Μενεγκίν το πάσιμο και το lay-up, κάνει επιθετικό φάουλ στο Γιαννάκη, είναι το δεύτερο φάουλ του Μενεγκίν, το σκορ 4-8 για την Τρέισερ. Ενώ ο Πίτερσον, βλέπουμε εδώ το Μενεγκίν, σηκώνει αμέσως τον Μπάρνια. Να δούμε ποιον θα αντικαταστήσει. Θα βγάλει τον Μενεγκίν που έχει δύο φάουλ. Όχι, πρέπει να πηγαίνει καλά, κάποιον άλλο θα πρέπει να βγάλει. Ναι, βγάζει τον Μενεγκίν τελικά. Ο Αμερικανός αποσύρει τον Μενεγκίν και βάζει τον Μπάρνια. 16 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα από το τέλος του πρώτου μηχρόνου και το σκορ είναι 4-8 υπέρ της Τρέισερ. Γιαννάκης. Πάντα Γιαννάκης. Για τον Γκάλι. Τον παίζει overplay ο Νταντόνι. Γκάλις επιχειρεί διείδηση. Η πάσα προς τον Τζάκσον, αυτό θα χάσει την μπάλα τα χέρια του. Να, ο Ιωαννίδης εδώ όρθιος. Μπάρλοου από καλή θέση, rebound ο Μάκαντου και φάουλ από τον Σούμποντιτς. Δεν μετράει το καλάθι που είδατε. Η μπάλα είναι πλάγια για την Τρέισερ. Δεύτερο ομαδικό φάουλ για τον Άρη, πρώτο φάουλ του Σούμποντιτς. Ο Μάκαντου για τον Μπάρλοου. Πρέμιερ σουτ για τρεις πόντους. Rebound από τον Τζάκσον και φάουλ ο Μπάρνια. Τέταρτο φάουλ για την Τρέισερ, ήταν το πρώτο του Μπάρνια. Η μπάλα πλάγια για την ελληνική ομάδα. Γιάλης από την πάσα του Γιαννάκη, Φιλίππου το lay-up παρά την προσπάθεια του Μάκαντου και 6-8. Να, ο Νίκος Φιλίππου πέτυχε το πρώτο του καλάθι. Μάκαντου. Φάουλ από τον Φιλίππου. Τελικά έδωσε ο Γκόρμπατς, ο Ιουγκοσλάβος, έδωσε φάουλ του Μπάκαντου πάνω στον Φιλίππου. Αυτό δείχνει τουλάχιστον ότι η διαιτησία είναι 50-50. Δηλαδή μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε αυτό που φοβόντουσαν οι παίκτες, που φοβόντουσαν οι άνθρωποι του Άρη. Τη διαιτησία δηλαδή να παίζει υπέρ των Ιταλών. Μετά το άστοχο σουτ του Σούμποντιτς, η μπάλα είναι πλάγια για την Τρέισερ. Προηγείται πάντα με 6-8. Νταντόνι με αντίπαλο τον Γκάλι. Πάντα Νταντόνι. Ο Φιλίππου προσπαθώντας να βγάλει την μπάλα μπροστά από τον Μάκαντου, υποπίπτει τώρα στο πρώτο του φάουλ. Τρία ομαδικά φάουλ ο Άρης, 5 η Τρέισερ. Ενώ τώρα ο Ντίνο Μποζέλη μπαίνει στον αγώνα στη θέση του Πρέμιερ. Με συγχωρείτε, είναι ο Φράνκο Μποζέλη, όχι ο Ντίνο. Ο Ντίνο Μποζέλη παίζει στη Βαρέζε, ο αδερφός του. Μάκαντου για τον Μπάρλοου. Πέρασε πολύ ωραία κατά το καλάθι του Άρη. 6-10 το σκορ. Και ο Σούμποντιτς για τον Φιλίππου. Βλέπουμε εδώ τον Μπάρλοου πάντως σε πρώτο πλάνο. Αργεί ο Ιταλός σκηνοθέτης να γυρίσει στο παιχνίδι. Γκάλις πιέζεται από τον Νταντόνι. Νταντόνι για τον Μποζέλη. Το σουτ χωρίς καθυστέρηση, rebound επιθετικό από τον Μπάρλοου και 6-12. Να, ο Μπάρλοου που διαπληκτίζεται με τον Φιλίππου. 6-12. Δεν συμφέρει τους παίκτες του Άρη ο εκνευρισμός. Πιθανό επεισόδιο μέσα στον αγωνιστικό χώρο θα εξαγριώσει το κοινό, το οποίο με τη στιγμή συμπεριφέρεται, θα λέγει κανείς, άψογα. Γιαννάκης. Πάντα Γιαννάκης. Περνάει στο Φιλίππου, από εκεί Γιαννάκης. Το σούτ υποπίεση. Rebound από τον Μπάρλοου και τώρα Νταντόνι. Μποζέλη, σουτ για 3 πόντους, 6-15, 9 πόντι διαφορά από την Τρέισερ, 14 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου, ο Ιωαννίδης αναγκάζεται να πάρει το πρώτο time out.
Βλέπουμε εδώ τους παίκτες της Fraser με τον προπονητή τους ανάμεσα και η γενική στατιστική. 8 rebound η Fraser, 2 ο Άρης, 55% ευστοχία η Fraser, 43% ο Άρης και 33% στα σούτ των τριών πόντων ευστοχία η Fraser. Ο Άρης δεν έχει επιχειρήσει σούτ τριών πόντων. Εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι μέχρι στιγμής το pressing των Ιταλών έχει φέρει αποτέλεσμα. Έχουν αποκόψει τον Γκάλι από την υπόλοιπη ομάδα χάρη στο εξοδοτικό μαρκάρισμα του Νταντόνι. Βλέπετε πιέζουν σε όλο το γήπεδο. Γιαννάκης με την μπάλα. Προσπαθεί να ξεφύγει από τον Μποζέλη. Τα καταφέρνει. Πάντα Γιαννάκης, τρέχει ο Νταντόνι. Σούμποτιτς. Γιαννάκης. Φιλίππου. Γιαννάκης, πολύ δυνατή η άμυνα των Ιταλών σε αντίθεση με το πρώτο παιχνίδι. Το σουτ του Γκάλι, υποπίεση χωρίς τύχη, rebound από τον Μάκαντου. Μποζέλη για τον Μπάρλο που φεύγει στον ευνηδιασμό. Επιθετικό φάουλ από τον Αμερικανό πάνω στον Γιαννάκη που αμύνθηκε κατά έξοχο τρόπο σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Φάουλ που καταλόγησε ο Γιάχοντα μέσα σε διαμαρτυρίες των Ιταλών. Το σκορ παραμένει 15-6 και η μπάλα είναι για τον Άρη. Σούμποτιτς. Γκάλης. Πάντα Γκάλης. Γιαννάκης. Σούμποτιτς. Γκάλης. Έχει πρόβλημα με τον Νταντόνι. Φιλίππου. Γκάλης. Το σούτ με ταμπλό. Ο Νταντόνι προωθεί την μπάλα για να βγάλει τους παίκτες στον ευνοιασμό. Μποζέλη χωρίς καθυστέρηση στο σούτ. Μακρινό rebound από τον Φιλίππου. Η μπάλα φτάνει στον Γκάλη. Έχουν περάσει 6,5 λεπτά. Ο Άρης δεν έχει βρει ρυθμό. Γιαννάκης για τον Σούμποτιτς. Φιλίππου. Γκάλης. Το Γιαννάκη. 8-15 από τον Παναγιώτη Γιαννάκη που πέτυχε μία διείσδυση μέσα στην Ιταλική ρακέτα, βλέπουμε εδώ. Και τώρα ο Νταντόνι με αντίπαλο τον Γκάλι. Πάντα Νταντόνι. Μπάρνια. Το σούτ υποπίεση. 8-17. Σιγά σιγά ο Γκάλις κατεβάζει την μπάλα. Αμφιβάλλω βέβαια αν οι Ιταλοί θα αντέξουν σε αυτό το εξοδοτικό pressing 40 λεπτά. Σούμποτιτς. Και το λέω αυτό γιατί ο Νταντόνι είναι 34 χρονών, Μενεγκίν 36. Καλάθι από το Σούμποτιτς. 10-17. Και ο Μάκαντου 35. Να ο Σούμποτιτς ήταν το πρώτο του καλάθι. 12 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα από το τέλος του ημιχρόνου. Μάκαντου. Πάει στο rebound ο Φιλίππου, αλλά μαζεύει ο Μπάρλοου. Φάουλ από το Γιαννάκη, καταλόγησε ο Γιάχοντα. Είναι το δεύτερο φάουλ του Παναγιώτη Γιαννάκη και το τέταρτο ομαδικό για τον Άρη. Η μπάλα πλάγια για τους Ιταλούς, ενώ επανήλθε ο Βενεγκίν στη θέση του Μάκαντου. Μπάρλοου στο Βενεγκίν. Αυτός έξω στον Μποζέλη. Ξανά Μενεγκίν, Μπάρνια τώρα. Και έχουμε φάουλ από τον Φιλίππου. Όχι από τον Σούμποτιτς τελικά. Πέμπτο φάουλ για τον Άρη. Δεύτερο για τον Σούμποτιτς. Ενώ ο Πίτερσον που τον βλέπουμε στην οθόνη μας ξανά στείλε στον αγώνα τον Πρέμιερ στη θέση του Μποζέλη. Να ο Μποζέλη με το 6 που κάθισε στον πάγκο. Η μπάλα πλάγια για την Τρέισερ. Μενεγκίν για τον Μπάρλοου. Μπάρνια. Rebound από τον Γιαννάκη που βγάζει στον Γκάλι. Αυτός προσπαθεί να πάρει την εσωτερική. Rebound ο Τζάκσον.
Βλέπουμε ξανά την προσπάθεια του Γκάλι. Ο Γιαννάκης έχει χρεωθεί με τρίτο φάουλ. Στη φάση αυτή προσπάθησε να κερδίσει το επιθετικό rebound. Ο Μπάρλοου αποκαλεί θέση το σουτ. Μακνό rebound από τον Τζάκσον. Ο Γκάλις προσπαθεί να βγει στον εφηδιασμό. Τελικά διστάζει παρότι ήταν μόνος με τον Νταντόνι. Γιαννάκης κρατάει την μπάλα. Δίνει στον Σούμποντιτς. Τζάκσον μέσα στη ρακέτα. Κερδίζει φάουλ από τον Μπάρλοου. Αυτός ο Τζάκσον είναι μεγάλος αγωνιστής, μεγάλο στήριγμα του Άρη μέσα στα καλάθια. Ενώ τώρα είναι η σειρά του Πίτερσον να πάρει time out. Απομένουν 11 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα. Ενώ ο Μενεγκίν που έκανε αυτό το φάουλ, τελικά θέτει στο Μενεγκίν το φάουλ πάνω στον Τζάκσον, έχει 3 φάουλ και η Tracer 7 ομαδικά. 3 φάουλ λοιπόν ο Μενεγκίν, να το θα κάτσει στον πάγκο. Θα επανέλθει ο Μάκαντου. 3 και ο Γιαννάκης από ελληνικής πλευράς όπως και στον πρώτο αγώνα. Έτσι και τώρα ο Γιαννάκης φορτώθηκε νωρίς με φάουλ. Βλέπουμε τη στατιστική. 7 στα 15 εύστοχα η Tracer, 5 στα 12 ο Άρης, 2 πόντων. 1 στα 4 τρίποντα η Tracer, 0 στα 2 ο Άρης. Δεν έγινε τελικά, όχι. Ο Μενεγκίν συνεχίζει να είναι μέσα στον αγώνα. Βγήκε ο Μπάρνια και μπήκε ο Μάκαντου, ενώ ο Πίτερσον ετοιμάζεται να βάλει και τον Γκαλινάρη. Ο Τζάκσον μείωσε σε 11-17. Πηγαίνει όμως το επιθετικό rebound και πετυχαίνει το καλάθι. Κατανίκησε στην φάση αυτή τον Μάκαντου. 13-17 από τον Γουίλι Τζάκσον, αυτόν τον νεαρό Αμερικανό. Μενεγκίν. Μπάρλοου. 13-19 από τον Κεν Μπάρλοου. Γιαννάκης με αντίπαλο τον Πρέμιερ. Τώρα Σούμποντιτς. Γιαννάκης πάντα. Σούμποντιτς. Τζάκσον. Γκάλις. Έξω στο Γιαννάκη. Το σουτ έχει γίνει φάουλ από τον Πρέμιερ την ώρα που ο παίκτης του Άρη επιχειρούσε το σουτ. Έτσι λοιπόν ο Παναγιώτης Γιαννάκης αποκτά δικαίωμα για 2 βολές. Ενώ τώρα βγαίνει ο Μενεγκίν και μπαίνει στη θέση του ο Γκαλινάρη με το νούμερο 12. Τον βλέπετε στο βάθος. 10 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. 13-19 το σκορ για την Tracer. 2 βολές για το Γιαννάκη. Ακόμα μία. Δεκατέσσερα-δεκαεννιά. 5 πόντι διαφορά υπέρ της Tracer. Νταντόνι. Πάντα Νταντόνι. Μαρκάριο Γκάλις εκεί. Μπάρλοου. Το σουτ χωρίς πίεση, rebound του Φιλίππου. Βγαίνει μπάλα για πλησιασμό, αλλά έχει γίνει φάουλ πάνω στο Φιλίππου από τον Πρέμιερ. Έτσι λοιπόν, η Tracer θα είναι τα 8 φάουλ και ο Νίκος Φιλίππου αποκτά δικαίωμα για μία συν μία βολή. Μάλλον η Tracer έχει 9 φάουλ. Αυτός ήταν ο Γιάχοντα, ο Τσεχοσλοβάκος, πρώτος διετής του αγώνα. Και ο Φιλίππου στις βολές. Rebound από τον Μάκαντου, χάθηκε αφού αστόχησε ο Φιλίππου η ευκαιρία για τη δεύτερη βολή. Πρέμιερ. Φάουλ από τον Φιλίππου την ώρα που επιχειρούσε ο Πρέμιερ το σουτ. Είναι το δεύτερο φάουλ του Νίκου Φιλίππου. 9 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου και ο Πρέμιερ έχει δικαίωμα για 2 σουτ. 14-20, ακόμα μία βολή από τον Ρομπέρτο Πρέμιερ, τον διεθνή γκάρ της Tracer. Και 14-21 τώρα. Γιαννάκης. Για τον Σούμποντιτς, μαρκάρει και ο Γκαλινάρη.
Γκάλης. Περνάει πολύ ωραία στον Φιλίππου, αυτός δεν θα εκμεταλλευτεί, αλλά ξανακερδίζει ο Γκάλης. Πάντα Γκάλης. Ξανά το μπάσιμο. Αυτή τη φορά κάνει το σουτ. 16-21. Ακόμα 9 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Έχουμε το πρώτο φάουλ του Γκάλη που έχει πετύχει μέχρι τώρα 4 πόντους. Αυτό το φάουλ ήταν το 8ο ομαδικό για τον Άρη. Έτσι λοιπόν ο Γκαλινάρη που έχει κερδίσει το φάουλ αποκτά δικαίωμα για μία συν μία βολή. Μηδέν σουτ, μηδέν ελεύθερες βολές, ο Γκαλινάρη μέχρι στιγμής, άλλωστε μπήκε πριν από λίγο στον αγώνα. 16-22 και δικαίωμα για δεύτερη βολή. Εύκολο rebound από τον Φιλίππου, Γιαννάκης. Πάντα Γιαννάκης. Backdoor για τον Γκάλη και 18-22. Η διαφορά ξανά στους 4 πόντους, ενώ έχουμε λιγότερο από 9 λεπτά ακόμα, 8 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Νταντώνη, Premier shoot για 3 πόντους. 18-25, η Tracer φτάνει στους 7 πόντους. Γιαννάκης τώρα. Ξεφεύγει από τον Ιταλό, δίνει στον Γκάλη. Πάντα Γκάλης υπό την πίεση του Νταντώνη. Έξω στο Φιλίππου, Γιαννάκης. Περνάει στον Τζάκσον. Για να δούμε, επιθετικό του στο Τζάκσον, ναι, επιθετικό στο Τζάκσον έδωσαν οι διαιτητές. Είναι το πρώτο φάουλ του Τζάκσον, για να ξαναδούμε τη φάση. Ναι, με το αριστερό του χέρι ο Τζάκσον κατέβασε κάτω το Πρέμιερ για να μπορέσει να πάρει την μπάλα. Οι διαιτητές σωστά καταλόγησαν το φάουλ, άλλωστε μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα με τη διαιτησία. Παίζουν και οι δύο 50-50. Νταντώνη. Μπάρλοου για τον Μάκαντου και φάουλ του Φιλίππου που προσπάθησε να πάρει την μπάλα από τον Μάκαντου την ώρα που δεχόταν την μπάλα. Είναι το τρίτο φάουλ του Νίκου Φιλίππου. 18-25. Μία συν μία βολή για τον Μπομπ Μάκαντου. Τον 35χρονο τέος επαγγελματία. Πάολο Γκαλινάρη πάνω στον Σούμποτιτς και αυτός θα πάει για τις βολές. Μία συν μία και πάλι. Ήταν το πρώτο φάουλ του Γκαλινάρη. Να εδώ ο Μάκαντου. Ετοιμάζεται ο Σούμποτιτς. Σύγχρεμος, εύστοχος, 19-25. 8 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο πριν το τέλος του μηχρόνου. 20-25 από τον Σούμποντιτς. Ο Νταντώνη γρήγορα για την Tracer. Πάντα Νταντώνη υπό την επιτήρηση του Γκάλη. Πρέμιερ. 20-27 επιμένουν οι Ιταλοί. Γκάλης. Έχει πάει επάνω του τώρα ο Γκαλινάρη. Έτρεξε για βοήθεια ο Μπάρλοου, είδατε φως. Σούμποτιτς, από καλή θέση το σουτ. Προσπαθεί ο Τζάκσον για το rebound και τελικά αναγκάζει τους Ιταλούς να βγάλουν την μπάλα εκτός γηπέδου. Έτσι λοιπόν ο Άρης έχει δικαίωμα να εκδηλώσει μια νέα επίθεση. 7 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του μηχρόνου. Γιαννάκης. Ο Νταντώνη, μπάλα πλάγια πάλι για τον Άρη. Ο Σούμποτιτς στο πλάγιο για τον Φιλίππου, αυτό στο Γιαννάκη. Backdoor για τον Γκάλη, ένα εκπληκτικό καλάθι
22-27. Να εδώ ο Νίκο Γκάλης που έχει πετύχει 8 πόντους μέχρι στιγμής. Πρέμιερ, Γκαλινάρη, Νταντώνη. Ριπάουντ από τον Φιλίππου. Γιαννάκης. Πάντα Γιαννάκης με την μπάλα. Φιλίππου, Γκάλης. Κοντρολάρει την μπάλα. Αργά αργά. Ο χρόνος κυλάει υπέρ του Άρη. Βγάζει έξω στο Σούμποτιτς. Το σούτ από αυτόν. Rebound εύκολο Μάκαντου. Προωθεί την μπάλα ο Αμερικανός. Πρέμιερ έρχεται εύκολα στο lay-up. 22-29. Ακόμα 6,5 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο μήχρονο. Ο Ρομπέρτο Πρέμιερ με 11 πόντους μέχρι στιγμής. Γιαννάκης. Πάντα Γιαννάκης, Φιλίππου, Γιαννάκης, κλέβει ο Πρέμιερ και καρφώνει την μπάλα, 22-31, 9 πόντι διαφορά και οι Ιταλοί πιέζουν. Ο Γιαννάκης ξεφεύγει από τον Νταντώνη. Ακόμα 6 λεπτά για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο κόσμος παροτρύνει την Τρέισορ. Φιλίππου, Γκάλης, κοπίεση το σούτ, 24-31, ο Γκάλης αρχίζει να βρίσκει το δρόμο προς το καλάθι, έχει πετύχει 10 πόντους μέχρι τώρα, ακόμα 5,5 λεπτά, Νταντώνη για τον Μάκαντου, φάουλ από τον Σούμποτιτς, έχει 3 φάουλ ο Σούμποτιτς. 3 ο Σούμποτιτς, 3 ο Γιαννάκης, 3 ο Φιλίππου. Να εδώ ο Σούμποτιτς σε πρώτο πλάνο. Αναβοσβήνει η ένδειξη ότι έχει 3 φάουλ. Και ο Μάκαντου έχει 1-1 βολή. Δεν μπόρεσε να διώξει την μπάλα ο Φιλίππου. 24-32. Και ακόμα ένα σουτ για τον Μπομπ Μάκαντου. 24-33. Ενώ ο Μπάρνια μπαίνει στη θέση του Μάκαντου. Ο Γιαννάκης για τον Γκάλη. Γκάλης, Γιαννάκης αλλάζουν την μπάλα. Ξανά Γκάλης. Στο Γιαννάκη σουτ για 3 πόντους, 27-33 από τον Παναγιώτη Γιαννάκη, 5 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του μηχρόνου. Πρέμιερ προσπαθεί να τα αποδώσει, rebound από τον Μπάρνια, 27-35. Να εδώ ο Μπάρνια, έχει πετύχει 4 πόντους. Γκάλης, Γιαννάκης. Φιλίππου, Σούμποτιτς, ήταν ελεύθερος, δεν τα κατάφερε, Πρέμιερ τώρα, Νταντώνη, Γκαλινάρη, Νταντώνη, μαρκάρι και ο Γκάλης, Πρέμιερ, το σούτ απ' έξω, κάνει φάουλ ο Μπάρλο που δεν σφυρίζεται, τελικά ο Άρης κέρδισε την μπάλα, Γκάλης, υπό την πίεση του Γκαλινάρη. Πάντα Γκάλης. Τζάκσον. Γκάλης. Περνάει στο Τζάκσον. Αυτός θα χάσει την μπάλα από τον Πρέμιερ. Βγαίνουν οι Ιταλοί στον εφηδιασμό. Και επιθετικό φάουλ του Πρέμιερ πάνω στον Γιαννάκη. Το γήπεδο, ο κόσμος σηκώνεται όρθιος, διαμαρτυρόμενος, για να δούμε ξανά τη φάση. Ο Γιαννάκης τοποθετήθηκε, κέρδισε το επιθετικό φάουλ, αλλά άρχισαν να πέφτουν κάποια κέρματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Προσωπική μου άποψη είναι ότι υπάρχει αμυντικό φάουλ του Γιαννάκη.
έτσι είδα από την πρώτη στιγμή, έτσι έδειξε και το replay. Ο Γιαννάκης δεν μεν τοποθετήθηκε, αλλά την τελευταία στιγμή και ελαφρά μετακινούμενος. Βλέπουμε την γενική στατιστική. Η Tracer 71% σε ελεύθερες βολές, ο Άρης σε 57. 15 rebound η Tracer, 12 ο Άρης, 57% η Tracer στα shoot 2 πόντων, 48 ο Άρης. Ακόμα 3 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα. 27-35 και η μπάλα για τον Άρη. Ο Φιλίππου στο πλάγιο. Τζάκσον. Γιαννάκης. Φάουλ από τον Νταντώνη. Είναι το δεύτερο φάουλ του Ιταλοαμερικανού playmaker της Tracer. Έτσι ο Παναγιώτης Γιαννάκης έχει δικαίωμα για μία συν μία βολή. Να το δώσω εδώ. Rebound από τον Μπάρνια, μεγάλη αστοχία στα φάουλ. Νταντώνη. Μάκαντου. Τέταρτο φάουλ, όχι, είναι δεύτερο φάουλ από τον Τζάκσον, δόθηκε ο Τζάκσον, όχι ο Φιλίππου. Έτσι λοιπόν ο Μάκαντου έχει δικαίωμα για δύο βολές, 3 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του χρόνου. Ο Γκόρμπατς έβαλε τεχνική ποινή στον Τζάκσον που διαμαρτυρήθηκε. 3 φάουλ λοιπόν και ο Τζάκσον. Αυτή ήταν η απάντηση των διαιτητών για το αμυντικό φάουλ του Γιαννάκη που δόθηκε επιθετικό στον Πρέμιερ πριν από λίγο. Εδώ βλέπουμε τον Τζάκσον. Είναι ορισμένα πράγματα με τους διαιτητές, δηλαδή όταν καταλάβουν από τις αντιδράσεις του κόσμου ότι έχει γίνει πιθανώς κάποιο λάθος, φροντίζουν να βρουν έναν τρόπο για να το επανορθώσουν και ο τρόπος αυτός ήταν η τεχνική ποινή στον Τζάκσον. Μάκαντου. 27-36, οι Tracers στους 9 πόντους. Η πιο μεγάλη διαφορά στο παιχνίδι. Γιαννάκης υπό την πίεση του Νταντώνη. Πάντα Γιαννάκης. Περνάει τη σέντρα Γκάλης. Πάντα Γκάλης. Επιχειρεί το μπάσιμο. Η πάσα στο Τζάκσον. Rebound από τον Μπάρνια. Νταντώνη. Γκαλινάρη, Νταντώνη, Μάκαντου. 27-39. 12 πόντι διαφορά. Ακόμα 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Γιαννάκης. Πάντα Γιαννάκης. Σούμποτιτς. Φιλίππου. Πιέζει ο Μπάρνια, η μπάλα στο Τζάκσον. Γιαννάκης, επιχειρήσου, τυποποίηση, καλάθι τριών πόντων. 30-39, ο Γιαννάκης δίνει τη λύση, έστω και με αυτό το παρακινδυνευμένο σουτ. Ακόμα 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Νταντώνη. Πρέμιερ. Προσπαθούν οι Ιταλοί, αλλά βγάζουν την μπάλα έξω. Ο Άρης έχει δικαίωμα να εκδηλώσει επίθεση 2 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και ενώ το σκορ είναι 30-39. Βλέπουμε τον Πίτερσον να διαμαρτύρεται λέγοντας ότι η μπάλα είναι για την Tracer, αλλά δεν έχει καθόλου δίκιο. Η φάση ήταν ολοκάθαρη, η μπάλα ήταν για τον Άρη. 13-22 λοιπόν η Tracer στα shoot 2 πόντων, 10-22 ο Άρης. 2-9 η Tracer στα shoot 3 πόντων, 2-4 ο Άρης. 7-9 ελεύθερες βολές η Tracer, 4-8 Άρης, ποσοστό μόλις 50%, 17 rebound η Tracer, 12 ο Άρης. 10 πόντους από τον Γκάλι έχουμε μέχρι στιγμής, 9 από τον Γιαννάκη, 5 από τον Τζάκσον, 4 από τον Σούμποτιτς.
και δύο από τον Νίκο Φιλίππου. Από τους Ιταλούς 13 ο Πρέμιερ, 8 ο Μάκαντου, 8 ο Μπάρλοου, 2 ο Μενεγκίν, 4 ο Μπάρνια, 3 ο Μποζέλη. Γιαννάκης, πιέζει ο Νταντώνη. Πάντα Γιαννάκης, ο Άρης έχει ακόμα 18 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει επίθεση. Σούμποτιτς, Φιλίππου, Γιαννάκης, βγάζει πολύ ωραία στο Σούμποτιτς, αυτός αργεί, τον κόβει ο Μάκαντου, έχει κάνει και βήματα ο Ιουγκοσλάβος. Η μπάλα είναι για την Tracer. Ο Πίτερσον ξανάβαλε στον αγώνα τον Μπάρλοου στη θέση του Γκαλινάρη. Ο Νταντώνη με την μπάλα. Μάκαντου. Έξω στον Νταντώνη. Αυτός το σουτ των τριών πόντων. 30-42. Ακόμα ένα λεπτό βλέπουμε εδώ τον Μάικ Νταντώνη. Ήταν το πρώτο του καλάθι στον αγώνα. Γιαννάκης. Γκάλης. Πάντα Γκάλης. Κοντρολάρει την μπάλα. Το σούτ υπό την πίεση του Νταντώνη. Rebound ο Τζάκσον. Κόβεται από τον Μάκαντου. Αλλά η μπάλα είναι και πάλι για τον Άρη. Ένα λεπτό και ένα δευτερόλεπτο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου φυσικά. Και να βλέπουμε εδώ τη φάση. Πάει πολύ δυνατά ο Τζάκσον στο rebound. Αλλά καθώς σηκώνεται ο Μάκαντου τον κόβει καθαρά. Στο πλάγιο τώρα ο Φιλίππου για τον Γιαννάκη. Ξανά Φιλίππου, πιέζει ο Νταντώνη. Γκάλης. Γιαννάκης. Γιαννάκης. Πάντα Γιαννάκης. Γίνεται το λάθος. Μπάρλοου, Νταντώνη. Πρέμιερ, σουτ για 3 πόντους. Και ένα εκπληκτικό follow από τον Κεν Μπάρλοου. Κάνει το σκορ 30-44, 31 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Γιαννάκης τώρα. Η Tracer έχει καλύψει σχεδόν τη μισή διαφορά. 14 από τους 31 πόντους. Γκάλης. Πάντα Γκάλης. Τα δευτερόλεπτα, 6, 5, περνάει στο Γιαννάκη, σουτ για 3 πόντους. Μακρινό rebound τον Νταντώνη, πετάει την μπάλα. Και το πρώτο ημίχρονο λίγη με 30-44 υπέρ της Tracer. Βλέπουμε εδώ τους οπαδούς του Άρη και της Tracer. Ένα πρώτο ημίχρονο που άφησε ελπίδες και για τους δύο. Έχουν καλυφθεί οι 14 από τους 31 πόντους. Όλα λοιπόν θα παιχθούν στο δεύτερο ημίχρονο. Σε αυτό το σημείο θα διακόψουμε για λίγο και θα είμαστε και πάλι μαζί μετά. Έχει καλύψει 14 από τους 31 πόντους που είχε κερδίσει ο Άρης στον πρώτο αγώνα στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν απομένουν στον Άρη 17 ακόμα πόντοι, ενώ η Tracer θέλει άλλους 18, δηλαδή να φτάσει 32, για να πετύχει μια μεγαλύτερη διαφορά και να προκριθεί εκείνη αντί για τον πρωταθλητή Ελλάδας στην τελική φάση του κυπέλου πρωταθλητριών. 4 από τους 5 παίκτες του Άρη που έπαιξαν σε όλο το πρώτο ημίχρονο έχουν από 3 φάουλ. Είναι ο Γιαννάκης, ο Σούμποτιτς, ο Τζάκσον και ο Φιλίππου. Ο Γκάλης έχει ένα. Από την Tracer ένα φάουλ έχει ο Μπάρνια, 2 ο Νταντώνη, από 3 ο Πρέμιερ και ο Μενεγκίν και από 1 η Γκαλινάρη, Μπάρλοου, Μάκαντου. Συνολικά δηλαδή η Tracer χρησιμοποίησε στο πρώτο ημίχρονο 7 παίκτες που αναφέραμε με φάουλ και το Μποζέλη που δεν έχει φάουλ 8 παίκτες, ενώ αντίθετα ο Άρης στηρίχθηκε αποκλειστικά στην αρχική του πεντάδα. Ο
Θα έλεγε κανείς, όπως είπαμε και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ότι δεν έχει κρυφθεί απολύτως τίποτε. Το δεύτερο ημίχρονο μπορεί να επιφυλάξει οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Γεγονός είναι πάντως ότι ο Άρης ιδιαίτερα επιθετικά έχει αποδώσει κατώτερα του αναμενωμένου. Ίσως γιατί δεν επιχείρησε να φτάσει στο εύκολο καλάθι ανοίγοντας τον εμπνιασμό και προτιμώντας να ροκανίζει το χρόνο. Με βάση λοιπόν αυτή την τακτική είχε προβλήματα, γιατί οι Ιταλοί κατάφεραν στο μεγαλύτερο διάστημα να αποκόψουν τον Γκάλι από την ομάδα, ενώ και ο Σούμποντιτς βρέθηκε μάλλον σε άσχημη ημέρα. Για να δούμε όμως, αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο και οι δύο ομάδες με την καλή τους πεντάδα. Φάουλ ο Τζάκσον στο Τζάμπολ, 4 φάουλ ο Αμερικανός και η μπάλα για την Τρέισερ. Αμέσως ο Ιωαννίδης ζητάει αλλαγή. Βάζει στον αγώνα τον Λιπυρίδη αντί για τον Τζάκσον. Να ο Τζάκσον με 4 φάουλ θα κάτσει στον πάγκο. Μα μέσος με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Νταντόνι. Πάντα Νταντόνι για τον Μάκαντου. Περνάει στο Μενεγκίν. 30-46 για την Τρέισερ. Να ο Ντίνο Μενεγκίν εδώ. Έχει πετύχει 6 πόντους. Γιαννάκης. Σούμποντιτς. Τώρα Γκάλης. Λιπυρίδης. Φιλίππου. Γιαννάκης. Το σούτ υποπίεση, rebound από τον Μάκαντου. Προωθεί την μπάλα ο Αμερικανός. Νταντόνι σε καλή θέση. Εύκολο rebound ο Γιαννάκης. Γκάλης. Το σούτ με ταμπλό, 32-46, μειώνει ο Νίκος Γκάλης. Εκπετύχει μέχρι στιγμής 12 πόντους. Νταντόνι με αντίπαλο τον Γκάλι. Βήματα που καταλόγησε ο Γκόρμπατς, ο Ιουγκοσλάβος. Η μπάλα ξανά για την ελληνική ομάδα. Ενώ μόλις συμπληρώθηκε το πρώτο λεπτό από το δεύτερο ημίχρονο. Γιαννάκης. Πάντα με την μπάλα ο playmaker της ελληνικής ομάδας. Γκάλι. Σούμποντιτς τώρα. Λιπυρίδης. Φιλίππου. Γιαννάκης. Τα δευτερόλεπτα περνούν. Ο Γιαννάκης στο σούτ υποπίεση. Εύκολο rebound από τον Μενεγκίν. Νταντόνι. Μάκαντου. Μακρινό rebound από τον Γκάλι. Ξεφεύγει από τον Νταντόνι. Το σούτ με ταμπλό. Καλάθι και φάουλ. Ελευθερώθηκε ο Γκάλις. Να, αυτά είναι τα εύκολα καλάθια που λείψανε από τον Άρη στο πρώτο ημίχρονο. Τελικά το φάουλ χρεώθηκε μετά το σούτ, έτσι δεν έχει δικαίωμα για βολή ο Γκάλης. 34-46 το σκορ, 18 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Νταντόνι. Μπάρλοου. Rebound από τον Μάκαντου. 34-48. Να εδώ ο Μάκαντου. Γκάλης. Πάντα Γκάλης, κοντρολάρει την μπάλα. Γιαννάκης. Γκάλης. Σούμποντιτς. Χάνει την μπάλα από τον Πρέμιερ. Νταντόνι φεύγει στον ευνηδιασμό. Το lay-up, follow από τον Μενεγκίν. Κερδίζει ο Γιαννάκης. Κοντρολάρει αργά-αργά την μπάλα. Πάντα Γιαννάκης, Σούμποντιτς, Λιπυρίδης, Γκάλης. Φιλίππου ελευθερώνεται, το σούτ από καλή θέση. Εύκολο rebound τον Νταντόνι.
Μάκαντου. Πάλι άστοχος. Αλλά ο Σούμποντιτς δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα που είναι για την Φρέισερ. 16 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Μενεγκίν για τον Νταντόνι. Πρέμιερ. Μακρινό rebound το Μάκαντου. Μενεγκίν δίνει τη λύση κάτω από το καλάθι. 34-50. Η Φρέισερ φτάνει ξανά τους 16 πόντους. Με αυτό το καλάθι του Ντίνο Μενεγκίν. Σούμποντιτς. Γκάλης. Ακόμα 16,5 λεπτά. Πάντα Γκάλης. Πλησιάζει προς το καλάθι, κάνει φάουλο Νταντόνι που δεν σφυρίζεται. Νταντόνι. Το σούτ χωρίς καθυστέρηση. 34-53. Μετά από αυτό το καλάθι των τριών πόντων του Μάικ Νταντόνι που έχει πετύχει 2 τρίποντα, 6 πόντους. Ακόμα 16 λεπτά. 19 πόντοι διαφορά για την Τρέισερ. Γιαννάκης με την μπάλα. Πάλι Γιαννάκης αφού άλλαξε με τον Σούμποντιτς. Ο Γιουγκοσλάβος ακάλυπτος, το σούτ και το καλάθι. 37-53 μετά από αυτό το τρίποντο του Σούμποντιτς. Από την χάνουν οι Ιταλοί, rebound ο Γιαννάκης. Πάσα ευνηδιασμού για τον Γκάλι, αλλά κλέβει ο Νταντόνι που γύρισε γρήγορα στην άμυνα. Νταντόνι, Μενεγκίν, Πρέμιερ, rebound ο Φιλίππου. Και τώρα Γιαννάκης αργά αργά για τον Γκάλι. Ακόμα 15 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα. Πάντα Γκάλις. Σούμποντιτς, Γκάλης, Γιαννάκης, Φιλίππου, Γιαννάκης, γυρίζει την μπάλα στον Γκάλη. Αλλά δεν έχει προλάβει. Θα δούμε τη φάση, οι διαιτητές λένε ότι η μπάλα πέρασε τη γραμμή. Το replay δεν έδειξε βέβαια κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει η μπάλα είναι για την Tracer με τον Νταντόνι. Πάντα Νταντόνι επιχειρεί τη διείσδυση, αφήνει στον Μπάρλου, αυτός αποτυγχάνει, αλλά ο Μάκαντου δίνει τη λύση. 37-55. 18 πόντι, 14 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Γιαννάκης περνάει στον Γκάλι. Αυτός στο Λιπηρίδη που χάνει την μπάλα. Νταντόνι. Μενεγκίν. Έξω στον Νταντόνι. Σουτ για τρεις πόντους. Ριμπάουντ μακρινό από τον Μπάρλοου. Μποζέλη. Νταντόνι. Μενεγκίν. Δίνει τη λύση ο Λιπηρίδης. Η μπάλα στο Γιαννάκη. Ακόμα 14 λεπτά. Γκάλης. Αργά αργά με την μπάλα έξω στο Γιαννάκη. Σουτ για τρεις πόντους. Παναγιώτης Γιαννάκης, ναι, νέο τρίποντο. 40-55. Ο Γιαννάκης με αυτά τα τρίποντα έχει δώσει τη λύση σε κρίσιμες στιγμές. 12 πόντους. 12 πόντοι από τον Παναγιώτη Γιαννάκη και time out. 40-55. 13 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Απομένουν στον Άρη 16 ακόμα πόντι. Βλέπουμε τη στατιστική. 78% οι Tracers στις ελεύθερες βολές, 28 rebound, 53% στα δίποντα, 24% στα τρίποντα. Ο Γιαννάκης έχει πετύχει 3 τρίποντα, 2 Νταντόνι, 1 ο Μποζέλη, 1 ο Πρέμιερ και 1 ο Σούμποντιτς. Νταντόνι τώρα για την Tracer. Πάντα Νταντόνι, Μάκαντου για τον Μπάρλοου, μόνος του κατά το καλάθι, 40-57. Ξαναμπήκε στον αγώνα ο Τζάκσον στη θέση του Φιλίππου. Γιαννάκης. Μαρκάρεται από τον Μποζέλη, πάντα Γιαννάκης. Σούμποντιτς. Λιπηρίδης,
Γκάλης. Ελευθερώνεται από τον Νταντώνη, 42-57. Ο Νίκος Γκάλης, να τόσο εδώ, έχει πετύχει 16 πόντους. Ακόμα 13 λεπτά. Μάκαντου, το σούτ με ταμπλό. Φόλο από τον Μπάρλοου, η μπάλα ξανά για την Τρέισερ. Γίνονται φοβερές μάχες κατά τα καλάθια. Παρότι βέβαια οι άμυνες μετά τα πολλά φάουλ του πρώτου ημιχρόνου έχουν αδυνατήσει. Ο Μάκαντου για τον Μπαρνιά, αυτό στον Μποζέλη. Επιχειρεί τρίποντο, 42-60. 18 πόντοι για την Τρέισερ, 12 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Γιαννάκης. Σούμποτιτς κάνει την μπάλα, αλλά κερδίζει ο μικρός Ολυπηρίδης που θα ξαναχάσει με τη σειρά του. Η μπάλα για την Τρέισερ με τον Νταντώνη. Μάκαντου. Ένα εύκολο καλάθι. Χρεώθηκε επιθετικό φάουλ ο Μάκαντου. 42-62 ήταν το τρίτο φάουλ του Μπομπ Μάκαντου. Η Τρέισερ έφτασε στους 20 πόντους, 12 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Γκάλης. Γιαννάκης. Έχει γίνει φάουλ πάνω στον Γιαννάκη. Ήταν το δεύτερο φάουλ του Μπάρνια. Έχει τρία ομαδικά η Τρέισερ στο δεύτερο ημίχρονο. Λυπηρίδης για τον Γιαννάκη. Γιαννάκης μαρκάρεται από τον Μποζέλη. Αφήνει στον Τζάκσον. Γιαννάκης υποπίεση το σουτ. Κερδίζει ο Τζάκσον. Γίνεται φάουλ που δεν σφυρίζεται. Ο Μπάρνια για τον Μπάρλοου. Μποζέλη, Μάκαντου. Στο Μπάρνια από την άλλη μεριά. Μποζέλη. Καλάθι τριών πόντων και το σκορ γίνεται 42-65. 11 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Η Τρέισερ πλησιάζει. Να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του Άρη. Γιαννάκη. Γίνεται το λάθος, κερδίζει ο Μπάρνια. Σπρώχνει το Γιαννάκη, είναι φάουλ επιθετικό, δεν μετράει το καλάθι. Δεν πρέπει να μετρήσει το καλάθι, είναι επιθετικό φάουλ. Έσπρωξε με το χέρι το Γιαννάκη και μετά πέτυχε το καλάθι. Είναι επιθετικό του Μπάρνια. Τελικά οι διαιτητές έδωσαν ένα καλάθι, ξαναδούμε τη φάση. Καλάθι και μία βολή και τέσσερα φάουλ στο Γιαννάκη. Κοιτάξτε τη φάση. Με το δεξί χέρι, με το δεξί σπρώχνει εδώ ο Μπάρνια τον Γιαννάκη. Το replay δεν το έδειξε, ενώ εκτός φακού η φάση ήταν καθαρή. Ο Μπάρνια, επαναλαμβάνω, έσπρωξε το Γιαννάκη, πέτυχε το καλάθι και αντί οι διαιτητές να ακυρώσουν το καλάθι και να δώσουν φάουλ εις βάρος του Μπάρνια, μέτρησαν το καλάθι, έδωσαν τέταρτο φάουλ στο Γιαννάκη και μία βολή στον Μπάρνια. Έχω την εντύπωση ότι η συμπεριφορά των διαιτητών στο δεύτερο ημίχρονο έχει αλλάξει. Μετά από ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, τώρα έχω την εντύπωση ότι δίνουν την έδρα στην Τρέισερ. Μια βολή λοιπόν για τον Μπάρνια. Ριμπάουντ το Φιλίππου, που ξαναμπήκε στον αγώνα στη θέση του Λυπηρίδη. Γιαννάκης, φάουλ από τον Μποζέλη. Να εδώ ο Φράνκο Μποζέλη. Το τέταρτο φάουλ της Τρέισερ, το πρώτο του Μποζέλη. Η μπάλα πλάγια από τον Σούμποτιτς στο Γιαννάκη. Γκάλης. Φάουλ πάνω στον Νίκο Γκάλη.
από τον Νταντόνι. Είναι το τρίτο φάουλ του Νταντόνι και το πέμπτο της Τρέισερ. Το πέμπτο στο δεύτερο ημίχρονο. Γιαννάκης. Περνάει στο Φιλίππου. Επιθετικό φάουλ από τον Φιλίππου. Και φτάνει και αυτός στα τέσσερα φάουλ. Θα δούμε τη φάση. Χάθηκε λοιπόν το καλάθι. Βρέθηκε και με φάουλ ο Φιλίππου. 10 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. 42-67 για την Τρέισερ. Νταντόνι. Μπάρλοου. Μπάρνια. Κερδίζει ο Μπάρλοου. Έξω στον Μπάρνια. Ραβέρσας. 42-69. Η Τρέισερ έχει καλύψει 27 από τους 31 πόντους και ακόμα υπάρχουν 10 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα αγώνα. Ο Άρης βρίσκεται σε κίνδυνο. Γιάλης. Σούμποτιτς. Γιαννάκης. Σουτ για 3 πόντους. Μπάρνια. Νταντόνι. Πάντα Νταντόνι. Μπάρνια. Βγάζει στον Μάκαντου. Αυτός υποπίεση. Κερδίζει ο Πρέμιερ. Αλλά ο Γιαννάκης θα κλέψει την μπάλα. Φιλίππου. Γιαννάκης. Πάντα Γιαννάκης με την μπάλα. Για τον Σούμποντιτς. Γιάλης. Μαρκάριο Νταντόνι. Επιχειρεί διείδηση. Η μπάλα για την Τρέισερ, λένε οι διαιτητές. Ο Γιάλης τραβάει τα μαλλιά του. Νταντόνι. Πάντα Νταντόνι με την μπάλα. Με τον Μάκαντου. Ριμπάουντ το Πρέμιερ, κάνει βήματα. Πάτησε ξανά στο έδαφος χωρίς να σουτάρει. Πράγματι αυτό το έδωσαν οι διαιτητές. Η μπάλα ξανά για τον Άρη. 9 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Γιάλης αργά αργά. Μετά από 11 λεπτά αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο, Άρης εκπαιδεύει μόνο 12 πόντους. Με τόσους λίγους πόντους δεν μπορεί να πάει πουθενά. Φάουλ πάνω στον Γκάλι από τον Πρέμιερ. Είναι το τέταρτο φάουλ του Πρέμιερ και το έκτο ομαδικό της Τρέισερ στο δεύτερο ημίχρονο. Ενώ ο Πίτερσον βγάζει το Μάκαντου και βάζει τον Μενεγκίν. Να ο Πρέμιερ. Γιαννάκης Γκάλις. Γίνεται το λάθος, αλλά τελικά ξανακαιρεί ο Γιαννάκης. Rebound ο Σούμποντιτς. Γκάλις. Φάουλ πάνω στον Νίκο Γκάλι από τον Νταντόνι. Είναι το τέταρτο φάουλ του Νταντόνι. Και το έβδομο ομαδικό για την Τρέισερ. Να ο Πίτερσον που συνεχώς όρθιος παροτρύνει τους παίκτες του. Ακόμα 8 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα. Γιαννάκης. Μας δείχνουν πάντα τον Πίτερσον ενώ παίζεται το παιχνίδι. Γκάλις. Φιλίππου. Γιαννάκης. Γκάλις. Γιαννάκης. Φιλίππου. Το μπάσιμο και το καλάθι. Του δίνουν ξανά επιθετικό φάουλ. Είναι το πέμπτο φάουλ του Φιλίππου που θα φύγει από τον αγώνα ενώ το σκορ γίνεται 44-69. Να εδώ ο Νίκος Φιλίππου αποχωρεί με 5 φάουλ, 8 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Στη θέση του μπήκε ο νεαρός Λυπηρίδης. Νταντόνι για την Τρέισερ. Πάντα Νταντόνι. Ελευθερώνεται σούτ για 3 πόντους. 44-72. 28 πόντοι για τους Ιταλούς. Θέλουν ακόμα 4 πόντους για να πάρουν την πρόκριση και έχουν μπροστά τους 8 λεπτά. Γιάλης. Γιαννάκης.
Ζάκσον. Γκάλης. Του για τρεις πόντους. Μπαρνιά για τον Ντάντονι. Ακόμα 7 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Ντάντονι με την μπάλα. Μενεγκίν. Πρέμιερ. Το σούτ με ταμπλό. 44-74. Ο Τρέισερ έχει καλύψει τους 30 από τους 31 πόντους. 7 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Άρης δείχνει να βρίσκεται σε αδιέξοδο. Γιαννάκης με την μπάλα. Πάντα Γιαννάκης. Σούμποντις. Του κλείνουν την εσωτερική. Το σούτ, το rebound από τον Πρέμιερ. Πρέμιερ. Ντάντονι τώρα. Η μπάλα στον Πρέμιερ μέσα στη ρακέτα. Rebound από τον Λιπυρίδη. Γιαννάκης. Ακόμα 6 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα. Γιαννάκης με την μπάλα. Σούμποντις. Ζάκσον. Γκάλης. Σούμποντις. Από καλή θέση πάλι άστοχος. Φοβερή αστοχία. Ο Σούμποντις έχει χτυπηθεί από μαρκάρισμα αντιπάλου. Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι. Βέβαια δεν έχει καταλογίσει το φάουλ. Να εδώ. Ο Σούμποντις. Αν μας δείξουν οι άνθρωποι της RAI το replay, θα δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Ο Σούμποντις πάντα στο έδαφος. Στα 34 σουτ 2 πόντων έχει πετύχει ο Άρης. Μεγάλη αστοχία. Ο Γιουγκοσλάβος βρίσκεται πάντα στο έδαφος. Οι Ιταλοί δεν δίνουν replay για να δούμε τι ακριβώς έγινε. Αλλά το πιθανότερο είναι ότι μετά το σουτ ο Σούμποντις δέχτηκε χτύπημα από τον αντίπαλο που προσπαθούσε να το μαρκάρει και την ήταν ο Μακαντού ή ο Μπάρλοου. Τελικά ο Σούμποντις σηκώθηκε. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει τον αγώνα. Όχι, ο Ιωαννίδης έβαλε το Ρωμανίδη. Μπήκε ο Ρωμανίδης στη θέση του Σούμποντις. Ντάντονι τώρα. Ακόμα 6 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα. Ο Γιαννάκης κλέβει. Κοντρολάρει την μπάλα. Γιαννάκης για το Λιπυρίδη. Φάουλ από το Μενεγκίν και δικαίωμα για μία συν μία βολή για τον Λιπυρίδη. Δεν ξέρω αν θα κάνει θρήση ο νεαρός. Μάλλον η μπάλα θα παιχτεί από πλάγια. 4 φάουλ ο Μενεγκίν. Ο Γκάλης λέει μπάλα πλάγια. 5 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο έχει πετύχει μόλις 14 πόντους. Γιαννάκης. Ρωμανίδης. Ζάκσον Γκάλης. Γιαννάκης στους 3 πόντους. Rebound από τον Μπάρλοου. Ακόμα 5,5 λεπτά. Ντάντονι. Νευρικότητα και από τις δύο πλευρές. Ντάντονι πάντα για τον Μενεγκίν. Μακαντού επιχειρεί διείσδυση. Τελικά το σουτ. Και η μπάλα για τον Άρη. Ακόμα 5 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα. 44-74. Οι
Τρέισερ έχει καλύψει 30 από τους 31 πόντους που καλείται να καλύψει σήμερα. Τζάκσον. Γιαννάκης. Γκάλης. Πάντα Γκάλης. Ρωμανίδης. Έξω στο Γιαννάκη. Βήματα. Δεν σφυρίζονται. Τελικά ο Γιαννάκης χάνει την μπάλα από τον Νταντώνη. Για 3 πόντους από τον Ιταλοαμερικανό. Rebound από τον ίδιο. Rebound από τον Μενεγκίν. Και 44-76. Η Tracer καλύπτει τη διαφορά για πρώτη φορά 4,5 λεπτά πριν το τέλος. Γιαννάκης Γκάλης. Πάντα Γκάλης. Το σούτ από τον Ρωμανίδη, 46-76. Ο Άρης ακόμα ελπίζει. Απομένουν 4 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Νταντώνη. Πάντα με την μπάλα. Μακαντού για τον Μενεγκίν. Θυσιάζει προς το καλάθι. Σπρώχνει. 46-78. Με επιθετικό φάουλ ο Μενεγκίν έφτασε κάτω από το καλάθι. Φάουλ που δεν έδωσαν οι διαιτητές. Γιαννάκης για τον Ρωμανίδη. Ακόμα 3 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Γκάλης τώρα. Πάντα Γκάλης. Ρωμανίδης. Η μπάλα ξανά για τον Άρη, 3,5 λεπτά πριν από το τέλος. Ενώ από μένα έχει 10 δευτερόλεπτα ακόμα για να εκδηλώσει επίθεση. Η μπάλα στον Γκάλη. Το σούτ υπό πίεση, rebound το Μακαντού και φάουλ ο Λυπηρίδης. Τρία λεπτά και 24 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Η Tracer προηγείται με 32 πόντους. 46-78 και έχει την μπάλα. Νταντώνη. Αργά αργά. Πάντα Νταντώνη. Πρέμιερ. Το σούτ υπό πίεση. 46-81 μετά από αυτό το τρίποντο του Νταντώνη. Η Tracer προηγείται με 35 πόντους. Γκάλης, Ρωμανίδης, Γιαννάκης. Προσπαθεί να τα αποδώσει και τα καταφέρνει. 49-81. 32 πόντοι για την Tracer. Ακόμα 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Πρέμιερ. Νταντώνη, Μακαντού. Νταντώνη τώρα. Πιέζει ο Γκάλης. Νταντώνη για τον Πρέμιερ. Το σούτ υπό πίεση, ξανακερδίζει όμως ο ίδιος παίκτης. Μακαντού, έξω στον Γκάλη, την ευκαιρία να πάει για το καλάθι ο Γκάλης. Χάνει το καλάθι και κερδίζει ο Μενεγκίν. Νταντώνη τώρα. Μακαντού, το lay-up από τον Πρέμιερ, η μπάλα αιωρείται στο καλάθι. Rebound ο Τζάκσον, του κάνουν φαουλ, 2 Ιταλοί. Για να δούμε τελικά. Δεν έδωσαν φαουλ, εάν είναι δυνατόν. Δόθηκε τζάμπολ. Ξανά εδώ η φάση. Κοιτάξτε τι γίνεται. Η μπάλα αιωρείται πάνω στη στεφάνη. Τελικά δεν ολοκληρώνουν το replay οι Ιταλοί. Για να ξαναδούμε το διπλό φάουλ που έγινε πάνω στο Τζάκσον χωρίς να καταλογιστεί. Ακόμα 2 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα. Η Tracer έχει τους 32 πόντους που χρειάζεται και θα γίνει τζάμπολ ανάμεσα στον Μενεγκίν και τον, εδώ βλέπουμε τον Πρέμιερ, την ταυτότητά του, 18 πόντοι, 5 στα 9 δίποντα, 2 στα 10 τρίποντα, 2 στις 2 ελεύθερες βολές, 6 rebound. Βλέπω μια νευρικότητα. Κάτι γίνεται ανάμεσα στον Τζάκσον και τον Μενεγκίν. Κάποια μικρά στροψίματα, τελικά δεν δημιουργείται παρεξήγηση. Πρέμιερ και Τζάκσον στο τζάμπολ.
Πρέπει να κερδίσει ο Τζάκσον οπωσδήποτε αυτό το τζάμπολ και η μπάλα να πάει σε ελληνικά χέρια. Τελικά εύκολα στο Γιαννάκη. Αυτός το Τζάκσον, αλλά θα κλέψει ο Μάκαντου. Ο Μάκαντου που έδωσε τη λύση σε δύο κρίσιμες στιγμές, πρόλαβε και γύρισε, μια φορά έκοψε τον Γκάλι, τώρα πήρε την μπάλα καθώς κατευθυνόταν στον Τζάκσον. Νταντόνι ξεφεύγει από τον Γκάλι. Πρέμιερ. Φάουλ. Βήματα. Βήματα η μπάλα πλάγια για τον Άρη. Ακόμα 1 λεπτό και 47 δευτερόλεπτα. Γκάλι. Τυπηρίδης. Σούμποντιτς. Ελεύθερος. Το σούτ άστοχος ο Ιουγκοσλάβος. Ο Τζάκσον προσπαθεί. Τελικά ο Νταντόνι παίρνει το rebound. Ακόμα 1 λεπτό και 35 δευτερόλεπτα. Νταντόνι. Πάντα Νταντόνι. Ακόμα 1 και 20. Ο Μάκαντου στο Μπερεγκίν μες στη ρακέτα. Rebound από τον Γιαννάκη. Τον σπρώχνουν. Δεν στηρίζουν τίποτα οι διαιτητές. Ακόμα 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα. Ο Γκάλης χάνει την μπάλα. Χάνει την μπάλα ο Γκάλης. Σαν αρθάριος θα έλεγε κανείς σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Ενώ ο Άρης ήθελε ένα καλάθι για να έχει την πρόκριση. Νταντόνι κοντρολάρει. Αν αστοχήσει η Τρέισερ σε αυτή την επίθεση, ο Άρης έχει ελπίδες. Αλλά κι αν ευστοχήσει, ελπίζει σε τρίποντο. Πάντα Νταντόνι, ο χρόνος κυλάει. 8 δευτερόλεπτα. 7, Μάκαντου, Πρέμιερ με στη ρακέτα και φάουλ από τον Γιαννάκη που θα φύγει από τον αγώνα με 5 φάουλ. 44 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Η Τρέισερ προηγείται με 81-49, ο Γιαννάκης φεύγει με 5 φάουλ και να δούμε αν θα σουτάρει ο Πρέμιερ ή θα παίξει την μπάλα απ' έξω. Υπάρχει time out. Βλέπετε τους παίκτες της αλικής ομάδας και τώρα ο Άρης. Πάντα οι παίκτες της Tracer. Να η γενική στατιστική. 15-39 δίποντα ο Άρης, 5-14 τρίποντα, 4-8 ελεύθερες βολές, 25 rebound. Τελικά να δούμε αν ο Πρέμιερ θα σουτάρει ή θα παίξουν οι Ιταλοί την μπάλα πλάγια. Προτιμούν να παίξουν πλάγια. Μάλιστα. Ο Πρέμιερ μέσα στο καλάθι τον σταματάει ο Λυπηρίδης. Ξανά Πρέμιερ, ξανά σταματάει ο Λυπηρίδης και δίνουν φάουλ στο νεαρό. Έδωσαν φάουλ στο νεαρό 41 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Πρέμιερ τώρα θα εκτελέσει. Απομένουν 41 δευτερόλεπτα. Εάν ευστοχήσει και στις δύο βολές, ο Άρης ελπίζει σε τρίποντο για να ισοφαρίσει την διαφορά του 31 πόντων και να πάει για παράταση. 49-82. Ακόμα 41 δευτερόλεπτα και μια βολή για τον Πρέμιερ. 49-83. 40 δευτερόλεπτα για τον Άρη που θέλει ένα τρίποντο για να ισοφαρίσει τη διαφορά και να ελπίζει σε παράταση. Ρομπανίδη, Δοξάκης δεν είναι προς τα μέσα. Κάνει το τρίποντο ο Δοξάκης. Rebound από τον Μάκαντου, ξανακερδίζουν οι Έλληνες παίκτες. Ο Νταντόνι πέταξε την μπάλα έξω. Ο Γιάχοντα λέει ότι είναι για την Tracer. Ένα δεύτερο ημίχρονο πολύ άσχημο από πλευράς διαιτησίας. Να εδώ ο Γιάχοντα δεν έδωσε στον Άρη την τελευταία του πιθανότητα. Θα να δούμε τη φάση. Πάει ο Νταντόνι. Να τη χέρια, μπάλα μέσα από τα χέρια ο Νταντόνι. Ολοκάθαρα. Ο Γιάχοντα είναι μπροστά και τη δίνει στους Ιταλούς. Λογικά όλα έχουν τελειώσει. Η διαφορά των 31 πόντων εξανεμίστηκε εδώ μέσα στο Παλατρουσάρντι αφού ο Πίτερσον κατάφερε με τη σωστή του άμυνα και τη βοήθεια των διαιτητών στο δεύτερο ημίχρονο να σταματήσει τον Άρη
που σε έναν ολόκληρο αγώνα έχει πετύχει 49 πόντους, ενώ στο πρώτο ημίχρονο στη Θεσσαλονίκη είχε πετύχει 60. Πρέμιερ, πιέζει ο Τζάκσον, η μπάλα περνάει στον Ταντώνη. Αυτός κοντρολάρει, 15 δευτερόλεπτα ακόμα, πιέζουν οι Έλληνες παίκτες. Ταντώνη, πάντα με την μπάλα, ο Ιταλοαμερικανός. Ταντώνη, και γίνεται φάουλ εκεί πάνω στον playmaker της Tracer. Απομένουν 7 δευτερόλεπτα. Οι Ιταλοί όρθιοι στις εξέδρες πανηγυρίζουν. Η μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη, η μεγάλη ευκαιρία για το ελληνικό μπάσκετ έχει χαθεί. Ο Μπάρλοου κρατάει την μπάλα. Ο χρόνος κυλάει, το παιχνίδι τελειώνει. Tracer, Άρης, 83-49. 31 πόντι διαφορά, δεν στάθηκαν αρκετοί για τον Άρη για να πάρει μια ιστορική πρόκριση στην τελική φάση του κυπέλου πρωταθλητριών. Από τη μια η κακή του εμφάνιση και από την άλλη η διαιτησία του δευτέρου ημιχρόνου, κυρίως όμως η κακή του εμφάνιση δεν τον επέτρεψαν να πετύχει το μεγάλο σκοπό. Ξαναβλέπουμε τη τελευταία φάση καθώς ο Ταντώνη τριγυρίζει σαν δαίμονας με την μπάλα στα χέρια. Έτσι λοιπόν αυτή η Tracer απέδειξε, όπως λένε, ότι έχει πραγματικά 7 ψυχές, αφού κατάφερε να καλύψει την τεράστια διαφορά της Θεσσαλονίκης και να πάρει αυτή την πρόκληση. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, η ζωντανή μας μετάδοση από το Μιλάνο τελείωσε. Γεια σας.